υποδεχόμαστε με την μηνέως την στην μπλε γωνία τον Λορέντζο Πάλι. Λορέντζο Πάλι, μπλε γωνία. Σε έναν αγώνα πάμε για άματσουρ με μέι τώρα. Τρεις γύρω, τρία λεπτά. Λορέντζο Πάλι. Κάνει την είσοδο εδώ πίσω, στην μπλε γωνία Λορέντζο Πάλι. Στην κόκκινη γωνία με την Λίο Θόρε με Μεϊτίν υποδεχόμαστε τον Χρήστο Τσιάδες. Χρήστο Τσιάδες. Δεύτερος αγώνας στα prelims. Τσιάδες. Διαιτητής του αγώνα, ο κύριος Γιάννης Μαυρίδης. Γιάννης Μαυρίδης ξανά, ο διαιτητής μας. Τρεις γύρι, τρία λεπτά, παίρνουν τελευταίες οδηγίες, άματσουρ MMA. Πάμε να δούμε. Πάμε. Δίνουνε χέρια, διστακτικά, αλλά τα δίνουνε. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Φωτιά το λόγο, δεν βρίσκει καθαρό, αλλά ακούγεται σε όλο το στάδιο. Front. Ψάχνει το δεξί, το δικό του λέω. Πάλι. Ψηλά ο Χρήστος, πάει για το takedown τώρα, για να δούμε, τον σηκώνει, τον ρίχνει κάτω θεαματικό. Ξανά όμως κατευθείαν σηκώνεται. Έχει δέσει τα χέρια του, του παίρνει το πόδι, ξανά τον καταλήγει κάτω. Τον έχει όμως σε γκυλοτίνα, όχι, όχι. Δεν τον έχει σε γκυλοτίνα, τον έχει... Του έχει κλείσει τα πόδια, τον σηκώνει, τον ξαναρίχνει. Του ελέγχει τα πόδια, προσπαθεί να ανέβει προς το mount. Είναι δεμένος όμως, πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει να λύσει τα χέρια του από, το, από τη μέση του. Το έχει κλείσει, έχει κλείσει σε τρίγωνο τα πόδια του, αυτό κάνει τον αθλητή πολύ και δύσκολο στο να σηκωθεί παρόλο που είναι στο πλέγμα. Δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί, ανοίγει όμως το τρίγωνο του. Εδώ πέρα ουσιαστικά δεν αφήνει, σφίγγει φουλ εδώ πέρα ο Λορέντζο Πάλι. Προσπαθεί να μαζέψει τα γόνατά του για να τα φέρει πίσω για να σηκωθεί, να τα φέρει από κάτω του δηλαδή. Τσιάβες τώρα έχει σηκώσει κεφάλι όμως, τον σπρώχνει, τον πατάει κάτω, για να δούμε. Έχει μπει στο mount, έχει μπει στο mount, για να δούμε. Ζητάει να χτυπήσει ο ρομπονητής και το κάνει, κάποια καθαρά χτυπήματα. Έχει κατεβάσει το κεφάλι του, έχει ένα crossface εδώ πέρα ουσιαστικά. Προσπαθεί να βάλει το κεφάλι του κάτω τη μασχάλη, να τον πιέσει, να πάει κάποιο τρίγωνο για arm triangle. Ξανά στο mount, πήγε να πάρει για λίγο εκεί πέρα την quarter, δεν τα κατάφερε, ξανά τον κλείνει, τα χέρια του
Χρήστο Τσάβες είναι ελεύθερα, μπορούν να χτυπήσουν. Για να δούμε. Προσπαθεί να ποστάρει, προσπαθεί να πιέσει το κεφάλι κάτω, χτυπάει. Προσπαθεί να κάνει γέφυρες εδώ πέρα ο Λορέντζο πάλι. Παίρνει την πλάτη. Παίρνει την πλάτη και το ένα του χέρι κατά το λαιμό. Παίζει να υπάρξει ανατροπή. Νομίζω ο αγώνας θα περάσει. Σηκώνεται. Είναι από πάνω ο Λορέντζο τώρα. Ωραία αλλαγή. Ωραία αλλαγή. Και σηκώνονται σιγά σιγά. Λορέντζο τώρα πάνω τον πιέζει στο πλέγμα. Για να δούμε. Τον κρατάει στο κεφάλι ο Χρήστο Τσάβες. Προσπαθεί να ελευθερωθεί. Παίρνει το underhook. Έχει το underhook. Τέλεια. Ωραίες αλλαγές. Ωραία grappling exchanges. Πάνω στο πλέγμα. Ωραίο γόνατο. Πολύ δυνατό. Χέρι από τον Χρήστο. Βρίσκει καθαρά. Ξανά στο κλίντς. Γόνατο. Αυτή φορά το Λορέντζο. Ωραία ρίψη. Πάει να τον γυρίσει εκεί πέρα ο Λορέντζο όμως. Για να δούμε. Την κρατάει τη θέση. Την κρατάει τη θέση. Τελειώνει το γύρο από πάνω. Χρήστο Τσιάβες. Νομίζω πως ο γύρος θα πάει καθαρά στο Χρήστο Τσιάβες. Και για το action και για... Νομίζω είχε το παραπάνω control. Έχει φέρει τα περισσότερα χτυπήματα. Δεν έχω καταλάβει ποιος θα είχε παραπάνω πλεονέκτημα στο όρθιο, αλλά στο πάτωμα, αυτή, τουλάχιστον αυτό το γύρο, παρόλο που είδαμε ανατροπές. Θεωρητικά, στα μάτια των κριτών έχει κερδίσει ο Χρήστος Τσάβες. Φέρνουν τώρα οδηγίες και οι δύο αθλητές, για να δούμε. Πέρα με το ρεφερί και τον προπονητή. Δεν ξέρω τώρα τι λένε. Βοηθεία έξω παρακαλώ. Δεύτερος γύρος. Εκκίνηση δεύτερου γύρου. Λορέντζο πάλι και Χρήστος Τσιάβες. Για να δούμε. Ωραίος αγώνας προς το παρόν. Κάποιο απαγορευτικό του είπε κάτι έκανε. Που δέχεται παρατήρηση τώρα ο Χρήστος Τσιάβες. Για να δούμε. Δεν κατάλαβα ακριβώς. Έχουμε κατάβαλα αθλητής για να μην υπάρχουν ούτε αφαιρέσεις πόντων ούτε κάποια άσχημη διεξαγωγή του αγώνα. Να τελειώσει ο αγώνας όπως πρέπει να τελειώσει. Ωραίο το low, απαντάει με τον Άσο, αλλά τον διώχνει. Τον σπρώχνει. Ψάχνει τον Άσο. Ψάχνει το διάρρη. Παμπαίνει για ένα upper. Σκύβει περίεργα εκεί πέρα ο Τσιάβες. Ζητάνε έλεγχο και οι δύο προπονητές. Ζητάνε υπομονή. Ψάχνουν το τριάρι εκεί πέρα ο πάλι. Λορέντζο με ένα ωραίο low εσωτερικό αριστερό. Ξανά το low δουλεύει. Τρία. Ρίχνει ένας τέσσερα. Δυνατό over. Μπαίνει για το takedown εδώ πέρα ο Λορέντζο. Έχει πιάσει μια γκυλοτίνα, αλλά είναι το αγώνας του. Δεν είναι αρκετά μέσα. Εγώ δεν θα την έπαιρνα, θα την άφηνα. Θα ψάχνω να βρω ένα underhook. Για να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσει. Προσπαθεί να ανέβει πάνω του. Τον ρίχνει κάτω. Πολύ θεαματικό takedown. Προσπαθεί να ανέβει στο mount εδώ πέρα ο Λορέντζο πάλι. Τσιάβες από κάτω. Δυνατό takedown. Μάλλον η προηγούμενη παρατήρηση που είχαν διαιτήσει στο διάλειμμα ήταν για την ρήψη. Γιατί ήταν ένα τεχνικό. Προσπαθεί να τον κάνει ανατροπή. Γυρνάει στο north-south. Προσπαθεί να σηκωθεί εδώ πέρα ο Τσιάβες. Η παρατήρηση πρέπει να ήταν για το takedown. Δεν μπορείς να σηκώσεις. Πρέπει να υπάρχει μια καμπύλη και δεν μπορείς να σηκώσεις πάνω από τη ζώνη στο έραση τεχνικό. Στο επαγγελματικό προφανώς επιτρέπεται. Ξεφεύγει λίγο. Βγάζει το κεφάλι του εκεί πέρα ο Τσιάβες. Σηκώνεται ο Λορέντζο. Πάει από πάνω του για να δούμε. Σε αυτό το γύρο ο Λορέντζο έχει το πάνω χέρι στο grappling exchange. Είναι στο πλέγμα, είναι από πάνω. Ο Τσιάβες είναι από κάτω. Για να δούμε. Υπάρχει λίγο εδώ πέρα αδράνεια. Χτυπάει τώρα εδώ πέρα ο Λορέντζο. Είναι στην πλάτη του. Είναι στην πλάτη του Χρήστου Τσιάβες. Έκανε ένα περίεργο γύρισμα εκεί πέρα ο Τσιάβες. Δέχτηκε δύο χτυπήματα και γύρισε πλάτη. Για να δούμε τώρα πώς θα το εκμεταλλευτεί αυτό. Αν θα το κεφαλοποιήσει. Έχει ένα underhook. Προσπαθεί να τον τεντώσει, να βάλει τα hooks. Νομίζω δεν έχει κάποιο hook. Έχει απλά τον έλεγχο, έχει το seatbelt.
Έχει μια ανοιχτή θέση σπρολ. Προσπαθεί να γυρίσει παραλίγο να χάσει τη θέση. Σηκώνεται εκεί πέρα ο Τσιάβες. Απαντάει με χέρια. Προσπαθεί να μπει το ειδωτικό take down και το παίρνει. Πολύ δυνατός, πολύ δυνατός. Απαντάει με take down. Και μάλλον θα τελειώσει το γύρο πάνω αυτός. Πολύ ωραίο. Τέλος δεύτερου γύρου. Πολύ ωραίο. Αυτός ο γύρος νομίζω πως πάει όμως τον Λορέντζο. Δυνατός όμως ο Τσιάβες. Για να δούμε τρίτος γύρος. Το δίνω 1-1. Εγώ προσωπικά το δίνω 1-1. Να δούμε και οι κριτές θα πούνε. Αυτοί έχουν σημασία δικιά μου, όμως δεν έχει ιδιαίτερη. Τρίτος γύρος. Ωραίος αγώνας, θεαματικός. Θα ήθελα να τους δω λίγο πιο καθαρά πάνω, να δω χτυπήματα να φεύγουν. Είναι λίγο μπερδεμένα τα χτυπήματά τους. Δεν είναι καθαρά. Δεν βλέπουμε κάποιο σοβαρό ή χειρό χτύπημα. Είδαμε κάποια 2-3, αλλά δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα καθαρό νικητή πάνω. Όλη η μάχη γίνεται κάτω. Η πλειονότητα, τέλος πάντων, ή στο πλέγμα, πάντως στο κομμάτι το παλαιστικό και στο grappling. Για να δούμε. Βοηθή έξω, παρακαλώ. Βοηθή έξω. Τρίτος και τελευταίος γύρος. Τελευταίες οδηγίες από τους βοηθούς. Περιμένουμε τώρα. Ελαφρώς κουρασμένοι αθλητές. Έτοιμοι, ρωτάει διευθυντής. Για να δούμε ποιος πιέζει ποιον. Δεν ξέρω τι θα ζητάνε, δεν ξέρω αν ζητάνε να πάνε κάτω. Από ό,τι φαίνεται και οι δύο είχαν επιτυχία. Ο οποίος ήταν πάνω κέρδισε το low. Προσπαθεί να μπει, αργεί όμως εδώ πέρα ο Τσιάβες. Για να δούμε. Ωραίος ο άσος, απρίχνει το χέρι του όμως. Πρέπει να το κρατήσει πάνω. Και γιατί δεν συνεχίζει. Πρέπει να χτυπήσει κάτι και να συνεχίσει. Μπαίνει δεξί low, αριστερό, συγγνώμη. Αριστερό εσωτερικό. Ωραίο το over, τον πάει στο τοίχο, πάει το takedown. Τον κρατάει, αυτή φορά είναι σωστό το takedown, δεν το δύο. Προσπαθεί να σηκωθεί εδώ πέρα ο Λορέντζο, τον ξαναρίχνει κάτω. Έχει το underhook. Προσπαθεί να το κλείσει ο τρίγωνο. Για να δούμε. Μικρή αδράνεια, προσπαθεί να πιέσει να πάρει ένα frame, δεν το αφήνει. Κρατάει το over εδώ πέρα, το over τον σώζει στην προκειμένη και πρέπει να τον ταλαιχτεί, όμως τον κατεβάζει. Τον γυρνάει στο πλάι και τον κατεβάζει εδώ πέρα ο Τσιάβες. Ρίχνει πίεση στους γοφούς, γυρνάει τα γόνατα μακριά από αυτόνα και έτσι καταφέρει να έχει τον έλεγχο. Το επόμενο βήμα στιγμή είναι να κάνει το split the legs, δηλαδή να το ανοίξει τα πόδια προς την αντίθετη κατεύθυνση, να μην κοιτάς τα γόνατα εσένα. Αυτή τη στιγμή τα εκμεταλλεύεται full και χτυπάει, ανεβαίνει στο mount, περνάει. Για να δούμε αν εδώ πέρα έχει απάντηση ο Λορέντζο μπροστά στη γωνία του. Μπροστά στον προπονητή το Τσιάβες. Ζητάει να χτυπήσει ο προπονητής. Τον πιέζει, βάζει ένα δυνατό frame. Δεν δουλεύει εδώ πέρα ο Λορέντζο. Έχει αφήσει, παίρνει ατσανάσες του, τον κρατάει απλά κοντά. Δέχεται κάποια χτυπήματα, κρύβει το κεφάλι του. Αφήνει το δέσιμο. Δεν προσπαθεί ούτε να σηκωθεί ούτε να φύγει. Εδώ πρέπει να γυρίσει την πλάτη του για να μην δέχεται τα χτυπήματα. Βέβαια εκεί κινδυνεύει το λαιμό του. Αλλά το να δέχεται χτυπήματα μπροστά. Κρατάνε. Ζητάει χτυπήματα ο προπονητής. Προσπαθεί για μια γέφυρα εδώ πέρα ο Λορέντζο. Ο Λορέντζο όμως φαίνεται να έχει κουραστεί. Παίζει άμυνα κυρίως. Δεν προσπαθεί να χτυπήσει. Προσπαθεί να γυρίσει. Γυρνάει και προσπαθεί να τον φέρει. Τον γυρνάει. Λάθος του Τσιάβες. Λόγω κούρασης μάλλον. Πολύ λάθος του Τσιάβες. Τώρα είναι από πάνω ο Λορέντζο. Και προσπαθούμε να δούμε τώρα στα τελευταία αυτά. Το τελευταίο αυτό που έχει μείνει κομμάτι του τελευταίου γύρου. Για να δούμε. Για να δούμε. Να δούμε και πώς βλέπουν οι κριτές. Είναι πολύ σημαντικό ποιος τελειώνει το γύρο πάνω. Γιατί έχει γύρισμα, έχει γυρίσει. Παρατήρηση για το πλέγμα του, βγάζει το χέρι της. Μπράβο στο ρεφερί, έτοιμος. Δεν είσαι μια κλειστή γκάρτ, δεν έχει σκοπό δηλαδή. Σηκώνεται εδώ πέρα σιγά σιγά ο Λορέντζο. Για να δούμε αν θα μπορέσει να φέρει. Σηκώνεται, φέρνει κάτω για χτυπήματα, τα φέρει. Βρίσκει το κεφάλι του Τσιάβες, τον σπρώνει και γλιστράει. Τέλος τρίτου γύρου, τέλος αγώνα. Ωραίος αγώνας. Κουρασμένοι δύο αθλητές, δώσαν ό,τι μπορούσαν. Κάποια λάθη, ο Τσιάβες θα μπορούσε να έχει
πλήρης πλεονέκτημα, αλλά έκανε λάθος τελευταίο. Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς θα το δουν οι κριτές. Το εγώ πριν μέχρι το δεύτερο γύρο το δίνα 1-1. Για να δούμε τώρα. Για να δούμε. Πέτα, πάνω το κεφάλι. Πάνω το κεφάλι. Περιμένουμε την επίσημη απόφαση. Συναρπαστικός αγώνας, Νικητής του αγώνα από την κόκκινη γωνία, Χρήστος Τσάβες. Χρήστος! Πολύ ωραίος αγώνας. Εναλλαγές, πλέγμα, μόνο όρθιο κύριε που δεν είδαμε πολύ, αλλά ό,τι είδαμε είχε ποιότητα. Ωραίο. Πάμε να συνεχίσουμε δυναμικά.